αγαπητοί συνάδελφοι, μιας και τέλειωσε ελπίζω οριστικά η συζήτηση επί της διαδικασίας. Είναι υπουργέ, πόσο χρόνο θέλετε? Δεν έχω βάλει. 10 λεπτά. 10 λεπτά. Νομίζω ότι είναι καλό να επικεντρωθούμε στην ουσία αυτής της νομοθετικής παρέμβασης. Νομίζω ότι θυμόμαστε πολύ καλά ότι πριν τις γιορτές υπήρξε μια παρελκυστική τακτική από 3 κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήταν σαφές ότι δεν ήθελαν πριν τις γιορτές να υπάρξει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα έχει ένα θετικό κοινωνικό πρόσημο. Υπήρξαν ενστάσεις διαδικαστικές για τη διαδικασία της σύντμησης, παρότι αποδείχθηκε στη συνέχεια από την αναγκαστική έκδοση 2 πράξεων νομοθετικού περιεχομένου ότι υπήρχαν όντως άρθρα κατεπίγουσα σημασίας με ανελαστικές προθεσμίες χρονικές που έπρεπε να ρυθμιστούν και τα οποία δικαιολογούσαν αυτή τη διαδικασία. Υπήρξε βεβαίως, και είμαστε ειλικρινείς σε αυτό, και η ανάγκη διευκρίνησης ορισμένων θεμάτων σε συνεννόηση με τους θεσμούς. Αυτές οι διευκρινήσεις δόθηκαν και υπήρξε η δυνατότητα σήμερα να προχωρήσουμε κανονικά τη διαδικασία, διαψεύδοντας ορισμένες κασάνδρες κείνων των ημερών που έλεγαν ότι δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να νομοθετήσει κάτι πέραν των συμφωνιών και πέραν των μνημονιακών δεσμεύσεων. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που έχει πολιτική σημασία είναι ότι σήμερα η κυβέρνηση επαναφέρει και ολοκληρώνει μια συζήτηση για ένα νομοσχέδιο το οποίο και στην ακρόαση φορέων και βεβαίως στην πρώτη συζήτηση επί της αρχής μεταξύ όσων πολιτικών δυνάμεων παρέμειναν στην αίθουσα υπήρξε γενική αίσθηση και ομολογία ότι έχει όντως ρυθμίσεις που αναβαθμίζουν προβλήματα και ελλείμματα που έχει ιδιαίτερα το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί είναι αλήθεια ότι τα 2/3 περίπου των άρθρων αφορούν το χώρο αυτό και που έχει θετικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών, αντιμετωπίζοντας μείζωνα κοινωνικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα το κορυφαίο πρόβλημα της έλλειψης κάλυψης υγειονομικής περίθαλψης για τους ανασφάλιστους πολίτες. Ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, ίσως το δεύτερο σε σημασία μετά την ανεργία αυτά τα χρόνια της κρίσης. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι σε αυτό το περιβάλλον μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης και επίπονης διαπραγμάτευσης και μιας ανάγκης γρήγορα να προχωρήσει με θετικό τρόπο η αξιολόγηση και να ανοίξει η συζήτηση και για την αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους και να υπάρξει μια αναπτυξιακή ατζέντα στον τόπο που θα δώσει μια αίσθηση ανακούφισης και θετικής προοπτικής που έχει ανάγκη η κοινωνία σήμερα, μια κοινωνία η οποία όντως είναι ζορισμένη, μια κοινωνία η οποία δυσφορεί απέναντι σε παρεμβάσεις και στη συνέχιση μέτρων λιτότητας που εμπεριέχονται στη συμφωνία. Είναι σημαντικό λοιπόν σε αυτή τη συγκυρία ακριβώς να δοθεί ένα σήμα ότι μπορεί η κυβέρνηση αυτή παράλληλα με τη διαπραγμάτευση, αυτό το νόημα έχει το παράλληλο πρόγραμμα, παράλληλα ή και συμπληρωματικά με τη διαπραγμάτευση να προωθεί και θετικές νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν μια λογική ανακουφιστική σε μείζωνα κοινωνικά προβλήματα. Όπως είπα λοιπόν, το πρώτο και κομβικό άρθρο για μας, θα αναφερθώ όπως αντιλαμβάνεστε στα θέματα του Υπουργείου Υγείας,
για τα υπόλοιπα άρθρα τα οποία έχουν παραμείνει στο νομοσχέδιο και αφορούν άλλα υπουργεία, θα υπάρξουν παρεμβάσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Όσον αφορά λοιπόν το κρίσιμο ζήτημα των ανασφάλιστων, θεωρώ ότι πραγματικά αντιμετωπίζεται μια πολύ μεγάλη εκκρεμότητα, θεσμική εκκρεμότητα, η οποία δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω της αποασφάλισης του πληθυσμού, λόγω της αδυναμίας πολλών ιδιαίτερα ελευθερών επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων να πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, λόγω της χρεοκοπίας πολλών επιχειρηματιών, ιδιαίτερα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λόγω της μακροχρόνιας ανεργίας, αλλά και λόγω της ανασφάλισης εργασίας. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια εκτεταμένη ζώνη από ασφάλισης, έφτασε να είναι περίπου 2,5 με 3 εκατομμύρια του πληθυσμού, οι οποίοι έχασαν το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Υπήρξαν παρεμβάσεις με δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις το 2014, που προσπάθησαν να βάλουν ένα πλαίσιο κανονιστικό μπροστά σε αυτό το φαινόμενο, αφού είχε διωγγωθεί, αφού είχε αναδειχθεί από ένα ολόκληρο κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των κοινωνικών ιατρίων και φαρμακείων, αφού υπήρξε μια πολύ σημαντική προσπάθεια από τους υγειονομικούς, τους εργαζόμενους του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, με ευαισθησία και άτυπα πολλές φορές, να καλύψουν τις πιο οξυμένες, τις πιο επίγουσες ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Έγινε λοιπόν μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά την άποψή μας ήταν προβληματική, δεν διευκόλυνε στην πραγματικότητα την πρόσβαση, συνέχισε να βάζει εμπόδια, γραφειοκρατικά και άλλα, και στην ουσία δεν ανέρεσε το θεσμικό αποκλεισμό αυτών των ανθρώπων από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Η πραγματικότητα, μάλιστα, των κοινωνικών ιατρίων και φαρμακείων σε όλη τη χώρα, αυτό ακριβώς καταδεικνύει. Ότι τα προβλήματα υγείας αυτών των ανθρώπων δεν αντιμετωπίστηκαν. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν μπορούσαν να πάρουν τα φάρμακά τους, παρά το ότι το προέβλεπε, υπήρχε δυνατότητα μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης να αντιμετωπιστεί αυτό. Εμείς λοιπόν ετοιμάσαμε το πρώτο εξάμηνο του 2015 μια κοινή υπουργική απόφαση, που κατά την άποψή μας ήταν έλυνε όλα αυτά τα προβλήματα. Στην πορεία της συζήτησης διαπιστώσαμε την ανάγκη να υπάρξει μια νομοθετική κατοχήρωση αυτής της παρέμβασης, για να είναι απολύτως κατοχυρωμένα και συγκροτημένα τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Γι' αυτό λοιπόν επιλέξαμε να κάνουμε μια νομοθετική ρύθμιση για αυτό το θέμα, που είναι και το πρώτο άρθρο που αφορά το κομμάτι της υγείας. Με την παρέμβαση αυτή δίνουμε τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους που απόλυσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα, μόνο με τη χρήση του ΆΜΚΑ, χωρίς βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστου, διευκολύνοντας τη διαδικασία και χωρίς χρονοτριβή, να μπορούν να απευθύνονται στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και να έχουν την ίδια φροντίδα όσον αφορά την νοσηλεία τους, έρωντας τα γραφειοκρατικά εμπόδια των τριμελών επιτροπών, των προεγκρίσεων κλπ. Να μπορούν να παίρνουν τα φάρμακά τους με τον ίδιο τρόπο όπως οι ασφαλισμένοι, και να μπορούν, αυτό είναι για πρώτη φορά συμβαίνει, να μπορούν να έχουν την εργαστηριακή παρακολούθηση που έχουν ανάγκη, χωρίς, απευθυνόμενοι στις δημόσιες δομές. Δηλαδή, στις δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, στα κέντρα υγείας, στις δομές του παιδί και στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτό όσον αφορά τους πολίτες που έχουν ΆΜΚΑ και ζουν και εργάζονται υπονόμιμο καθεστώς στη χώρα. Επειδή όμως είμαστε και σε μια φάση που έχουμε μια έξαρση του προσφυγικού και του μεταναστευτικού ρεύματος, θεωρήσαμε χρήσιμο και απαραίτητο
να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής αυτής της νομοθετικής ρύθμισης, συμπεριλαμβάνοντας ειδικές κατηγορίες ευάλωτων κομματιών πληθυσμού που βρίσκεται στη χώρα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. Θα σας τα πούμε. Οικονομήνες είστε. Είναι οι ετούντες, είναι οι πρόσφυγες και οι ετούντες άσυλο. Άνθρωποι είναι πάρα. Ναι. Άνθρωποι. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ, συνάδελφοι. Παρακαλώ, συνάδελφοι. Περιγράφονται λεπτομερώς. Κυρία Βούλτεψη. Κυρία Βούλτεψη. Κύριε Βούλτεψη, σας παρακαλώ, δεν είναι σωστό να απειλείτε. Σας παρακαλώ, κύριε Βαρδάκη. Σας παρακαλώ. Μπαίνουμε στη διαδικασία. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ο πληθυσμός στόχος αυτής της ρύθμισης αφορά και ένα ευάλωτο κομμάτι ανθρώπων που βρίσκονται στη χώρα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, και αυτό αφορά παιδιά, έγκυες γυναίκες, υπερήλικες με χρόνια νοσήματα, με αναπηρία, με ψυχικά νοσήματα, πέραν των ετούντων άσυλο και των προσφύγων και των εχόντων καθεστώς διεθνούς προστασίας στη χώρα. Ακριβώς επειδή θέλουμε να δώσουμε το σήμα, και αυτό είναι νομίζω το αναγκαίο σήμερα, να δώσουμε το σήμα ότι σε αυτή τη χώρα, παρά τις δυσκολίες της συγκυρίας, παρά την οικονομική κρίση, παρά την τεράστια πίεση η οποία υπάρχει από το ρεύμα των μεταναστών και των προσφύγων, γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ευρωπαϊκές αξίες. Όμως αυτή η ρύθμιση, για να έχει πρακτική αξία, πρέπει να έχουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο να είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό. Και εδώ βεβαίως υπάρχει πρόβλημα. Γιατί έχουμε μία σωρευτική αρνητική επίδραση αλλαγών, παρεμβάσεων, περικοπών, νομοθετικών αποδιοργανώσεων που έγιναν τα τελευταία χρόνια, τα οποία έχουν δημιουργήσει πολύ δύσκολες συνθήκες στην αξιόπιστη και καθολική κάλυψη του πληθυσμού με τις υπάρχουσες συνθήκες στο σύστημα υγείας. Γι' αυτό λοιπόν προωθούμε μία δέσμη παρεμβάσεων και αλλαγών που έχουν ακριβώς στόχο, πέραν από την άρση του θεσμικού αποκλεισμού των ανασφάλιστων, να αρθεί και ο λειτουργικός αποκλεισμός από το σύστημα υγείας. Να μπορούν δηλαδή όλοι οι άνθρωποι την ώρα της ανάγκης να αντιμετωπίζονται με επάρκεια και με αξιοπρέπεια στα δημόσια νοσοκομεία, στις δημόσιες δομές υγείας. Αυτό είναι πρώτιστη πολιτική προτεραιότητα για μας.
είναι στοιχείο μιας άλλης αντίληψης για τα κοινωνικά δικαιώματα. Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι είμαστε μεροληπτικοί υπέρ της δημόσιας περίθαλψης και θέλουμε με τις αλλαγές αυτές, οι οποίες αφορούν την επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψης ιατρικού και λοιπού προσωπικού στα νοσοκομεία, η επιπλέον κίνητρα για τη στελέχωση των άγωνων νησιωτικών και προβληματικών περιοχών, αναβάθμιση της λειτουργίας κρίσιμων υπηρεσιών του συστήματος υγείας, όπως είναι το ΕΚΑΒ, όπως είναι το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου του Αίματος, όπως είναι ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, ο ΕΟΦ, μέσα από την μονιμοποίηση γενικών γιατρών που έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5 χρόνια που προβλέπει ο νόμος και παραμένουν αναβαθμίζοντας την δημόσια περίθαλψη, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Μέσα από την μισθολογική και βαθμολογική εξίσωση των γιατρών του ΙΚΑ ΕΟΠΗ που είτε υπηρετούσαν στα νοσοκομεία είτε στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας και οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο σύστημα με καθεστώς πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης, τους εξομοιώνουμε λοιπόν μισθολογικά και βαθμολογικά με τους γιατρούς του ΕΣΥ, ακριβώς θέλοντας να επιβραβεύσουμε αυτή την επιλογή, να στηρίξουν αυτή τη δύσκολη περίοδο, κύριε Πρόεδρε, λίγο χρόνο ακόμα, να στηρίξουν αυτή τη δύσκολη περίοδο το δημόσιο σύστημα υγείας στη χώρα. Υπάρχουν παρεμβάσεις που αφορούν τον εξορθολογισμό των εφημεριακών προγραμμάτων στα νοσοκομεία. Διευκόλυνση της λειτουργίας του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου των Γιατρών στο Υπουργείο, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο για να επιταχυνθούν και να εκδικαστούν εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν διαφθορά, που αφορούν εκμετάλλευση του αρρώστου και που προσβάλλουν και την αξιοπρέπεια του δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά κυρίως την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Παρεμβάσεις που διευκολύνουν την κινητικότητα του προσωπικού μέσα στο σύστημα υγείας, γιατί έχουν προκύψει πολύ μεγάλες προσωπικές, οικογενειακές και κοινωνικές ανάγκες αυτή την περίοδο της κρίσης και θέλουμε με ένα διαφανή τρόπο, χωρίς πελατειακή λογική, σπάζοντας την υπουργοκεντρική διάρθρωση αυτού του συστήματος μετατάξεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων προσωπικού, και αυτό είναι μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και του κράτους, αποκεντρώνοντας αυτή τη διαδικασία και δίνοντας τη δυνατότητα στους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών και σε συνεννόηση μεταξύ τους να διευκολύνονται αυτές οι μετακινήσεις και να γίνεται η καλύτερη και η πιο ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στο σύστημα υγείας. Διευκολύνουμε την κάλυψη θέσεων με ειδικευόμενους γιατρούς, ιδιαίτερα στα επαρχιακά νοσοκομεία. Αυτό τίνει να εξελιχθεί σε ένα μείζον ζήτημα λειτουργίας πλέον του Δημόσιου Συστήματος Υγείας τα τελευταία χρόνια, λόγω του γνωστού και ισχυρού μεταναστευτικού ρεύματος των νέων γιατρών προς το εξωτερικό, το οποίο έχει αδειάσει τις λίστες για την ειδικότητα σε πάρα πολλά νοσοκομεία της επαρχίας και έχει θέσει σε δυσκολία στελέχωσης ιδιαίτερα των τμήματων επειγόντων περιστατικών αλλά και της εφημερίας των υπόλοιπων κλινικών και τμήματων. Κάνουμε παρεμβάσεις συνδυαστικές προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Μια παρέμβαση που κάναμε ήταν να δώσουμε τη δυνατότητα στις υγειονομικές περιφέρειες να αξιοποιούν ειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό του συστήματος που υπηρετεί στην πρωτοβάθμια φροντίδα, ειδικευμένους γενικούς γιατρούς, να συνεισφέρουν στη λειτουργία των τμήματων επειγόντων περιστατικών με 1-2 εφημερίες το μήνα, βοηθώντας και στηρίζοντας την καλή και αξιόπιστη λειτουργία της πρώτης γραμμής άμυνας του συστήματος υγείας που είναι τα επείγοντα περιστατικά.
λοιπόν ότι... Θα πω και... Θεωρώ λοιπόν ότι με ένα τέτοιο συνολικό πλέγμα αλλαγών και παρεμβάσεων, νομίζω ότι επίσης υπάρχουν τρεις σημαντικές ρυθμίσεις που οφείλω να τις αναφέρω. Είναι πρώτον η διαφανής διαδικασία για την λίστα του χειρουργείου και τον προγραμματισμό των χειρουργικών επεμβάσεων. Θεωρούμε ότι είναι μια παρέμβαση που ξέρουμε όλοι μας ότι είναι ένας μηχανισμός εκμετάλλευσης του αρρώστου, αυτή η διαδικασία. Ένας μηχανισμός συναλλαγής με ορισμένους γιατρούς του συστήματος υγείας που εκμεταλλεύονται την ανάγκη των ανθρώπων, εκβιάζοντάς τους την πιο κρίσιμη ώρα, την ώρα της ανάγκης, την ώρα της αναμονής του χειρουργείου. Με αυτό το μηχανισμό πιστεύουμε ότι γίνεται μια προτεραιοποίηση διαφανής για την λίστα αυτή, για το χρονικό προγραμματισμό των χειρουργείων με βάση την ανάγκη της νόσου, με βάση το πραγματικό πρόβλημα υγείας του ανθρώπου και όχι με βάση είτε τη σχέση που έχει αναπτυχθεί με κάποιο γιατρό είτε τον τρόπο πρόσβασης στο νοσοκομείο εννοώντας τα απογευματινά ιατρία. Θεωρούμε λοιπόν ότι μια παρέμβαση ηθικοποίησης του συστήματος αυτή, η οποία βέβαια πρέπει να συνοδευτεί και με άλλες θεσμικού χαρακτήρα παρεμβάσεις και αλλαγές και κυρίως μέσα από μια δυνατότητα αυξημένης λειτουργικής κάλυψης των αναγκών των ανθρώπων έτσι ώστε να μην χρειάζονται αυτές οι παρακάμψεις και οι παράπλευρες κυκλοφορίες των ασθενών. Υπάρχει το θέμα της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των ασθενών. Δημιουργούμε επιτροπές υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ασθενών μέσα στα νοσοκομεία. Ακριβώς θέλοντας να δώσουμε το σήμα ότι οι ασθενείς δεν είναι ανοχήρωτοι μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο, μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους, να καταγγέλουν κακώς κείμενα σε μια αρχή η οποία δεν θα είναι υποχείριο της διοίκησης. Θα έχει μια αυτονομία, θα συνεργάζεται με άλλες αρχές προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη, με την αρχή βιοηθικής, με το συνήγορο του πολίτη. Υπάρχει συνεργασία και ένα πλαίσιο το οποίο πραγματικά μας δίνει τη δυνατότητα ο ασθενής, ο πολίτης να συμμετέχει, να ελέγχει και να αξιολογεί τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχουν αλλαγές που αφορούν νέους θεσμούς όπως οι διαμεσολαβητές υγείας. Κύριε Υπουργέ, Τελειώνω. Που καλύπτουν σύγχρονες ανάγκες σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που θέλουν ειδική μεταχείριση με ειδική γνώση και ευαισθησία. Και βεβαίως αυτό το πλέγμα παρεμβάσεων συμπληρώνεται και με μία, κατά την άποψή μας, σημαντική αναπτυξιακή παρέμβαση που αφορά το σύστημα υγείας. Και αυτό έχει την πολιτική του σημασία. Σε μία περίοδο που πραγματικά και οι εργαζόμενοι στο σύστημα, οι γιατροί, όλο το υπόλοιπο προσωπικό, δίνει τον καλύτερο του εαυτό, κάτω από αντίξωες συνθήκες, να κρατήσει όρθια και ανοιχτά τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα. Σε περίοδο που δίνουμε μάχη να μην συρρυκνωθεί περαιτέρω η λειτουργία τμήματων, εργαστηρίων και κλινικών σε όλη τη χώρα και αυτό νομίζω ότι έχει τελειώσει και με τις παρεμβάσεις που έχουμε προωθήσει μέσα από τον προϋπολογισμό, την αυξημένη χρηματοδότηση που υπάρχει στο σύστημα υγείας φέτος και τις δέσμες των προσλήψεων που ήδη προωθούνται και για τις μονάδες εντατικής θεραπείας και μόνιμου προσωπικού για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας όλης της χώρας, πιστεύουμε ότι θα είναι το 2016 μια χρονιά σταθεροποιημένης λειτουργίας και βελτιωμένης απόδοσης των δημόσιων νοσοκομείων αισθητής στην καθημερινότητα και των ανθρώπων και των εργαζομένων. Την ίδια λοιπόν στιγμή αυτή κάνουμε μια παρέμβαση αναπτυξιακού χαρακτήρα που αφορά το νοσοκομείο της Σαντορίνης. Ένα νοσοκομείο το οποίο έχει αποπερατωθεί εδώ περίπου και 10 χρόνια με δημόσιους πόρους, ήταν κλειστό με το κλειδί στο χέρι, υπήρξαν
πολύ συγκεκριμένα σχέδια ιδιωτικοποίησης και ξεπουλήματός του. Ευτυχώς κάτω από την πίεση της τοπικής κοινωνίας αυτά ναυάγησαν και σήμερα κάνουμε μία παρέμβαση αξιοποιώντας μία ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου, την ΑΕΜΗ, που ήταν κατά κάποιο τρόπο σε υπολειτουργία μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και που έχει την ευελιξία πρόσληψης προσωπικού σε σύντομο χρόνο, ενσωματώντας το ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας Θύρας και κάνοντας ορισμένες στοχευμένες προσλήψεις, να δώσουμε τη δυνατότητα να λειτουργήσει για πρώτη φορά ένα νοσοκομείο με υψηλές προδιαγραφές, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει ουσιαστικά και στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. Ένα νοσοκομείο που θα λειτουργεί με όρους δημόσιου συστήματος υγείας, θα είναι υπό τον έλεγχο και την εποπτεία, την επιστημονική του Υπουργείου, θα προσλαμβάνει ανθρώπινο δυναμικό με όρους ΕΣΥ και θα μπορεί να παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες και με τις ίδιες προϋποθέσεις που παρέχουν και τα υπόλοιπα δημόσια νοσοκομεία, έχοντας όμως επιπλέον τη δυνατότητα να έχει έσοδα αυξημένα είτε από συμπράξεις με ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία επισκεπτών της χώρας, είτε με συνέργειες με τοπικούς φορείς που μπορούν να συνεισφέρουν επικουρικά στη λειτουργία του. Με αυτές λοιπόν τις παρεμβάσεις, και συγγνώμη για την μακρηγορία, θεωρώ ότι συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι πρώτον τελειώνει οριστικά ο αποκλεισμός των ανασφάλιστων ανθρώπων από την υγειονομική περίθαλψη. Είναι μια παρέμβαση που αντιμετωπίζει μια ακραία κοινωνική ανισότητα. Είναι μια παρέμβαση που έχει στόχο την ισότιμη και καθολική κάλυψη του πληθυσμού και είναι μια παρέμβαση απολύτως συμβατή και με τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και με τις αξίες της αριστεράς. Τελειώνει επίσης οριστικά μια περίοδος σταδιακής και πολλές φορές μεθοδευμένης συρρήκνωσης της δημόσιας περίθαλψης, η οποία ξεκίνησε από το 2010 με απανωτές περικοπές στις λειτουργικές δαπάνες, με παρεμβάσεις από διοργάνωση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τον νόμο 4238, με πάγωμα των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού για μια εξαετία. Αυτή η περίοδος λοιπόν τελειώνει και μπαίνουμε φέτος σε μια νέα τροχιά για το σύστημα υγείας. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν μέσα στους επόμενους μήνες να υπάρξει μια αισθητή αναβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και βεβαίως, κύριε Υπουργέ, τελειώνω με αυτό, τελειώνει κατά την άποψή μου και η νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία ότι δεν μπορούμε στην περίοδο της κρίσης παρά να μην συρρυκνώσουμε το κοινωνικό κράτος και ότι αυτό που χρειάζεται είναι να βάλουμε σε ελεύθερο ανταγωνισμό, σε μια αγοραία λογική, να ανταγωνίζεται το δημόσιο με το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Εμείς, είπα και προηγουμένως, έχουμε απόλυτη πολιτική προτεραιότητα, έχουμε μεροληψία κοινωνική υπέρ της δημόσιας περίθαλψης, έχουμε μεροληψία ταξική, γιατί έχει αποδειχθεί πια βιβλιογραφικά ότι αυτή η υγειονομική κρίση έθιξε κυρίως τους φτωχούς και τους αδύναμους αυτής της χώρας και αυτή η κυβέρνηση σε δύσκολες συνθήκες έχει θέσει ως προτεραιότητά της να καλύψει τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Παρακαλώ.